ακούσουν στη μονοβασιά που είναι ο μπαμπάς μου, δεν σταματάω. Σας άρεσε η Άννα! Τραγούδι, χορός, τσικουδιά, μαντινάδες στη συναυλία της Ανασβήσης στο Ρέθυμνο. Όλες τι Κύπρου τσομορφιές, απόψε τη θυμούμε. Γιατί ήρθα πάλι σπίτι μου, στην Κρήτη και γλεντούμε. Χιλιάδες κόσμους στη συναυλία της τραγουδίστριας, ανάμεσά τους και ο Φώτης Εργουλόπουλος. Δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και ανέβηκε στη σκηνή. Σε βλέπω έτσι στο πρόσωπο πολύ, ήρεμο πολύ. Έτσι, πολύ. Αφού με πέτυχε στην Κρήτη. Δεν με πέτυχε στατίου και πανεπιστήμιο και μπενάκι, ας πούμε. 40 παιδιά του δρόμου θα κλείσω, καριέρας. Ευχαριστούμε. Χάρη σε εσάς και στην αγάπη σας, να είστε καλά. Γεια σας. Όλα τα τραγούδια της Βύση απ' έξω ξέρει και ο Κώστας Μαρτάκης. Είναι απόλυτη. Δεν υπάρχει. Μια διαφορετική βραδιά ήταν η χθεσινή, έτσι και η συνέντευξη της τραγουδίστριας δεν θα μπορούσε να είναι συνηθισμένη. Ο ρεπόρτερ Τσίλι ανέβηκε στη σκηνή και η Άννα Βύση απάντησε στις ερωτήσεις του. Θα υπάρξει άντρας που θα ερωτευτείς ξανά? Έχει κανένα παλικάρι, θα δούμε, θέλει. Αν εγώ παντρευτώ Ρεθυμνιώτισσα που κάθεται κάπου εκεί, θα έρθεις στο γάμο μου? Έχεις φτάσει μέχρι γάμο σήμερα? Κοντά. Αλήθεια, λες, βρήκες γυναίκα εδώ? Σήκω στο χέρι σου. Γάμο μπορεί να μην είχαμε χθες, γλέντι όμως είχαμε αρκετό.